Λοιπόν, και όπως σας έχω προαναγγείλει ήδη, θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τερζάκη. Είναι και εκείνος το πρόσωπο της ημέρας, υπό την έννοια ότι ξεκινούν οι πανελλαδικές. Άρα λοιπόν, για όλους εμάς υπάρχει και έτσι και η απορία και η αγωνία για το πώς ξεκίνησε η διαδικασία, αν είναι όλα, αν έχουν κυλήσει όλα ομαλά μέχρι στιγμής. Αλλά να πούμε με τον κύριο Τερζάκη, μάλλον να επαναλάβουμε προς όλους εσάς που μας ακούτε και για την τηλεφωνική γραμμή που έχει ανοίξει από εχθές. Κύριε Τερζάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Περδί μου. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ, κύριε Τερζάκη. Σας πετυχαίνω σε ένα σχολείο. Είστε μαζί με τα παιδιά επί τόπου που λένε? Ναι, αλλά όχι σε λύκειο. Όχι σε λύκειο. Είμαι σε δημοτικό. Έχουμε γι' αυτό ακούω και τις μουσικές άλλωστε. Τα μικράκια διασκεδάζουν, κύριε Τερζάκη. Erasmus Plus είναι που συμμετέχει το 23 δημοτικό και υποδεχόμαστε τους ξένους. Α, πολύ ωραία. Καλώς να τους υποδεχτούμε. Τα μικρά μας λοιπόν παιδάκια διασκεδάζουν. Τα μεγαλύτερα, κύριε Τερζάκη, σήμερα βάζουν κάτω το κεφάλι και ξεκινούν μια πολύ δύσκολη διαδικασία κάποιων ημερών με τις πανελλαδικές. Πείτε μου λίγο, η πρώτη εικόνα που έχετε είναι ότι όλα έχουν κυλήσει ομαλά αυτή την πρώτη μέρα με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται των επαγγελματικών λυκείων? Ναι, όλα είναι μια χαρά, κύριε Περαιδί μου. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Εγώ επισκέφτηκα δύο σχολεία από το πρωί και επισκέφτηκα και το ειδικό εξεταστικό κέντρο για τα παιδιά με μαθητικές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά. Η προσέλευση ήταν κανονικά, 8 η ώρα ήταν εκεί τα παιδιά, χτύπησε το κουδούνι, 8.30 η ώρα δόθηκαν τα θέματα και ξεκίνησε η διαδικασία. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν μου έχει αναφερθεί από κανένα νομό της Κρήτης κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, πάρα πολύ καλό είναι αυτό, γιατί αύριο έχουμε και τους περισσότερους υποψηφίους. Έτσι, ξεκινάνε τα γενικά λύκια με τους περισσότερους υποψηφίους. Σήμερα εξετάζονται σε όλη την Κρήτη 1.200 παιδιά περίπου στα ΕΠΑΛ και περίπου 200 παιδιά προφορικά εξεταζόμενοι. Αυτή είναι η υποψηφή μας σήμερα. Αύριο έχουμε παραπάνω, έχουμε πάνω από 5.000 μαθητές μαζί με τους προφορικά εξεταζόμενους. Ναι, νομίζω ότι είναι 6.600 και κάτι μαθητές όλη την Κρήτη, κύριε Τερζάκη, που μπαίνουν σε αυτή τη δοκιμασία. Δοκιμασία και για γονείς και για εκπαιδευτικούς, βέβαια. Είναι πολύ καλό το ότι έχουν ξεκινήσει όλα ομαλά σήμερα, γιατί και εμείς από το πρωί ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Από χθες, κύριε Τερζάκη, επιβεβαιώστε μου αν είναι έτσι, είναι στον αέρα, όπως λέμε, και αυτή η τηλεφωνική γραμμή στήριξη των παιδιών. Μία, νομίζω, εξαιρετική προσπάθεια που κάνετε για την στήριξη των παιδιών. Να επαναλάβουμε λίγο μερικά πράγματα για όσους υποψηφίους μας ακούνε. Τα νούμερά μας είναι 2813-40-44-69 και 2813-40-44-70. Είναι μια πρωτοβουλία που πέραμε σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, όπου εξειδικευμένοι επιστήμονες ψυχικής υγείας, παιδοψυχίατροι, ψυχίατροι και ψυχολόγοι απαντάνε και λύνουν στην ουσία ζητήματα άγχους των παιδιών, δηλαδή λένε μια καλή κουβέντα που λέμε για να ξεαγχώσουν τα παιδιά τα οποία βιώνουν μια μεγάλη δοκιμασία αυτές τις μέρες. Δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω. Καταρχάς, αν έχετε καθόλου εικόνα πώς πήγε χθες, ενώ αν δέχτηκε. Ωραία. Την πρώτη μέρα χθες νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Η κοινωνία που είχαμε τους υπεύθυνους είπαν ότι το πρωί δεν ήταν πολλά τα τηλεφωνήματα, το απόγευμα ήταν λίγο περισσότερα. Κυρίως με κάποιους γονείς που είχαν περισσότερο αγωνία. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί βοηθάμε τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Ναι, προφανώς. Δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα δύσκολες περιπτώσεις παιδιών που ίσως θα χρειαζόταν παραπάνω βοήθεια και οι παρενές και οι συμβουλές των ειδικών νομίζω ότι πιάνουν τόπο. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, ενώ να μην προκύψει κάποιο περιστατικό που να χρήζει άλλης παρέμβασης, κύριε Τερζάκη. Άρα λοιπόν αυτή η γραμμή το είχα σαν απορία. Προφανώς απευθύνεται και στους γονείς που μας ακούνε, γιατί καμιά φορά εμείς οι γονείς έχουμε και περισσότερο άγχος από τα παιδιά μας, κύριε Τερζάκη. Άρα λοιπόν, είναι αλήθεια, ναι. Και όποιος έτσι ενήλικας μας ακούει, η μπαμπάς ή η μαμά, και θέλει κάπου να ακούσει μια καλή κουβέντα που λέτε κι εσείς, μπορεί να καλέσει σε αυτές τις γραμμές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και καμιά φορά για να ενημερωθεί και για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσει το παιδί. Γιατί ακόμα και η κουβέντα, ας πούμε, που θα πούμε στο παιδί μας
παιδί μου, μην έχει άγχος, μπορεί να του δημιουργεί άγχος. Προφανώς. Εμείς δηλαδή πρέπει να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν ότι είναι φυσιολογικό τα παιδιά να έχουν άγχος. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό να έχουν μια ανησυχία, γιατί έχουν κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια και έχουν μια ανησυχία. Αλλά εμείς πρέπει να τους στείλουμε ψυχραιμία, η αισιοδοξία και ελπίδα. Και ελπίδα. Αυτό. Να τους δίνουμε και λίγο χώρο και λίγο χρόνο στα παιδιά μας να εκφράζουν και αυτό το άγχος. Δεν είναι καθόλου κακό, είναι το φυσιολογικό μπροστά σε, σε αυτές τις ημέρες. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά και τις επόμενες ημέρες. Φαντάζομαι θα ενημερωθείτε μετά το πέρας της σημερινής ημέρας της εξεταστικής, ενώ του χρόνου εξέτασης, ότι θα ενημερωθείτε για τυχόν ίσως έτσι μικροπροβλήματα που προέκυψαν. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχετε τέτοια εικόνα καθόλου. Και αυτό είναι ευτυχές. Μάλιστα. Κύριε Τερζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω εκεί με τα παιδάκια του Δημοτικού να υποδεχτείτε τους καλεσμένους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.